συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων για άλλη μια φορά ένα σημαντικό θέμα που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Πρώην ερησίας διατάξεως, ο κ. Πνευματικός ζήτησε να ψηφίσουμε ψήφισμα καταγγελίας διαμαρτυρίας απέναντι στην περιφέρεια για τις ευθύνες που έχει και να τον εξοδοτήσουμε να κάνει μηνύσεις και στην περιφέρεια και κατά παντός υπευθύνου για το θέμα της λειτουργίας, της χωματερής, για τις φωτιές που ανάβουν εκεί κτλ. Πήρα τον λόγο, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, και είπα ότι δεν είναι σωστό ο Δήμος Κορινθίων με κραυγές, με καταγγελίες, με φωνές, με μηνύσεις να επιδιώκει να υποστηρίξει τα συμφέροντα των δημοτών. Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρξει συνεννόηση, συνεργασία με την περιφέρεια και με το Υπουργείο για να λυθούν τα προβλήματα των δημοτών, να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις το συντομότερο δυνατό. Για το λόγο αυτό είπα ότι θα καταψηφίσουμε την πρόταση του κυρίου Πνευματικού, πράγμα που έκανε η Συμμαχία Πολιτών, και μετά από εμάς ακολούθησε ο κύριος Μουρούτσος, ο κύριος Σταυρέλης και ο κύριος Πιέτρης. Μαζί με τον κύριο Πνευματικό συντάχθηκε για άλλη μια φορά, όπως κάνει συνήθως, ο κύριος Ψιλογιαννόπουλος. Σήμερα γίνεται συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για το θέμα της αποκατάστασης της χωματερής του Χιλιομοδίου, την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν παράνομη και κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις επιταγές και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας, όλοι ξέραμε και ο κύριος Πνευματικός ότι έπρεπε να κλείσει. Δεν έκανε τίποτα μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή να έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για να αντιμετωπίσει αυτή την περίπτωση. Και θεωρώ ότι η πρωτοβουλία η χθεσινή του κυρίου Πνευματικού γίνεται σε μια προσπάθεια να διώξει από πάνω του τις ευθύνες που έχει σαν Δήμαρχος Κορινθίων, γιατί δεν έχει προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, και να ρίξει αλλού τις ευθύνες, στην περιφέρεια, στο Υπουργείο, δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, για αυτά που δεν έκανε μέχρι σήμερα. Γιατί μας είπε ότι δεν έχει την ευθύνη ο ίδιος, γιατί παραχώρησε το 2008 στην περιφέρεια την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, λέγοντας ότι ο Δήμος Κορινθίων δηλώνει αδυναμία να διαχειριστεί τα απορρίμματα. Επίσης μας είπε ότι την εγκύκλιο 19 του Υπουργείου που προβλέπει όταν γίνεται αποκατάσταση χωματερής να γίνονται έργα συνοδάτα, αναφέρει, τα οποία θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη της χωματερής, δεν την γνώριζε. Από τη μια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δηλώνει αδυναμία διαχείριση των απορριμμάτων. Από την άλλη δεν γνώριζε βασική εγκύκλιο από το 2011 και είπε ότι δεν τον ενημέρωσαν οι δικές του υπηρεσίες. Και από την άλλη μας λέει ότι δεν είναι υπεύθυνος εκείνος, αλλά είναι όλοι οι άλλοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς στην Συμμαχία Πολιτών έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πει τις θέσεις μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στηρίζουμε την κομποστοποίηση και τη διαλογή στην πηγή και την έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Πνευματικός είναι λάθος, δεν οδηγεί πουθενά, να δημιουργήσει δηλαδή ένα εργοστάσιο εκεί που έχει άδεια για κομποστοποίηση. Καλά κάνει και έχει άδεια για κομποστοποίηση, την ψηφίσαμε και εμείς. Δεν έχει άδεια για εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Και όλα τα έξοδα τα οποία γίνονται κακώς από το Ταμείο του Δήμου όσα αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση. Μηχανήματα, κατασκευές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που το εργοστάσιο μπορεί να κάνει είναι η διαχείριση ενός μικρού μέρους μόνο των απορριμμάτων, το χωρίς να έχει προβλέψει που θα πάει το υπόλοιμα, γιατί το υπόλοιμα είναι το βασικό για να δοθούν οι αδειοδοτήσεις. Δεν είναι ολοκληρωμένη λοιπόν διαχείριση αυτό που προσπαθεί ο κ. Πνευματικός. Μοιραία θα αναγκαστεί να ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη διαχείριση της περιφέρειας ή κάποια άλλη που θα αναπτυχθεί, και εμείς του είπαμε να περιμένει 1-2 μήνες να δούμε, όπως και οι άλλοι δήμοι κάνουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ποια θα είναι η κατάσταση που περιμένουμε να έχει διαμορφωθεί και μετά να προχωρήσει. Ο Δήμος Κορινθίων έχει απομονωθεί σήμερα. Οι περισσότεροι δήμοι δεν ακολουθούν την τακτική του κυρίου Πνευματικού και αυτό θεωρώ ότι είναι αυτό που ακολουθεί ο κ. Πνευματικός εις βάρος των συμφερόντων των δημοτών. Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση. Αυτήν θα συνεχίσουμε να ακολουθήσουμε και να επιδιώκουμε να είναι η πόλη καθαρή, τα χωριά καθαρά, να μην γεμίσει σκουπίδια η περιοχή και ο Δήμος Κορινθίων, να μην έχουμε πρόβλημα δημόσιας υγείας, αλλά απαιτούμε το συντομότερο δυνατό να έχει ο Δήμος Κορινθίων ένα εναλλακτικό σχέδιο
για την διαχείριση των απορριμμάτων όταν κλείσει η χωματερή του χιλιομοδίου και είπα και στον κύριο Πνευματικό και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να πάμε μαζί, αν θέλουν, στο Υπουργείο, γιατί στο Υπουργείο είναι αρμόδιοι οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι εκεί για να ελέγξουν την περιφέρεια ή τους Δήμους, ποιος έχει και ποιος δεν έχει τα έργα έτοιμα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο της χωματερής και να βοηθήσουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Σε μία συνάντηση να βρεθούν οι συναρμόδιοι φορείς, Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο και εκεί να αποφασίσουν ποια θα είναι η λύση μέχρι την δημιουργία του εργοστασίου και την ολοκληρωμένη διαχείριση. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσπάθεια να αποφύγει τις ευθύνες του ο κύριος Πνευματικός. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Χαίρομαι που λέτε. Χτες ο κύριος Ψιλογιαννόπουλος, βγαίνοντας έξω, σε αρκετά εκνευρισμένος έδειχνε, μας είπε ότι τελικά ο κύριος Ζανόπουλος υποστηρίζει τη λύση Τατούλη. Θέλουμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε, τελικά εσείς στηρίζετε την πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών που είναι για τοπική διαχείριση και τι διαφορετικό έρχεται αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέτε να περιμένετε? Ο κύριος Φιλογιαννόπουλος έχει εδώ και πολύ καιρό ταυτιστεί πλήρως με τις απόψεις του κυρίου Πνευματικού. Έχει και κάποιες ιδεολειψίες που είναι πολιτικές και τον κάνουν αντίθετο πάντοτε με οποιαδήποτε λύση έχει να κάνει με την περιφέρεια ή το Υπουργείο και τη γραμμή που έχει σήμερα. Εμείς έχουμε πάει για θέση, η Συμμαχία Πολιτών και εγώ. Έχουμε πάει για θέση, αυτή που είχαμε πει τόσο καιρό και συνεχίζουμε να την στηρίζουμε. Διαλογή στην πηγή που δεν έχει κάνει ο Δήμος Κορινθίων. Κομποστοποίηση που δεν έχει κάνει ο Δήμος Κορινθίων ακόμα. Θέλουμε να γίνεται νόμιμη η διάθεση του υπολείμματος από την κομποστοποίηση και την διαλογή και από εκεί και πέρα να είναι προς το συμφέρον των δημοτών με χαμηλό κόστος, το χαμηλότερο δυνατό, να αντιμετωπιστεί η διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό κάνουμε. Δεν έχουμε ιδεοληψίες ούτε υπέρ του κυρίου Τατούλη ούτε κατά του κυρίου Τατούλη. Έχουμε ψηφίσει για την τοπική διαχείριση αρκετά ζητήματα, έχουμε διαφωνήσει σε πολλά άλλα, παραδείγματος χάρη να αγοραστούν μηχανήματα και να γίνουν κατασκευές για το ΚΔΑΗ που θα έχουν σχέση με το ΚΔΑΗ το οποίο δεν έχει πάρει ακόμα άδεια. Για την κομποστοποίηση που έχει άδεια έχουμε πει μπράβο να συνεχίσουμε να την κάνουμε γιατί μόνο έτσι θα μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών που θα δίνουμε στο ΣΔΙΤ, στην Τέρνα ή οπουδήποτε αλλού, άρα θα μειώσουμε το κοστολόγιο. Άρα αυτά που λέει ο κ. Πλεγιανόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν μας αφορούν, τα λέει σαν δεύτερη άποψη του κ. Πνευματικού. Αυτό που φέρνει ο κ. Πνευματικός έχει σχέση με διαλογή στην πηγή, γιατί ακούμε ηλέκτορα, η τεχνολογία του ηλέκτορα δεν είναι με τους 6 κάδους και 5 κάδους, είναι με εργοστάσιο διαλογής και καύση. Ο κύριος Πνευματικός, αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι να κάνει έναν διαγωνισμό και να ζητήσει και να παραγγείλει μηχανήματα και να κατασκευάσει κτίριο σε μια περιοχή όπου έχει άδεια για κομποστοποίηση, αλλά θέλει να κάνει ΚΔΑΗ, Σύμικτον, στο οποίο δεν έχει άδεια. Αυτό θέλει να κάνει. Το οποίο πρώτον δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση γιατί θα αφορά ένα μικρό αριθμό όγκο σκουπιδιών και όχι ολοκληρωμένη πλήρη λύση και δεύτερον δεν έχει αδειοδοτήσει και δεν πρόκειται να πάρει ποτέ γιατί δεν έχει προβλέψει στην περιβαλλοντική μελέτη που θα δώσει το υπόλοιμα. Δηλαδή αν δεν έχει αδειοδοτημένο χιτή δεν μπορεί να πάρει άδεια. Αυτό μου λένε οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Άρα τζάμπα θα ξοδευτούν τα χρήματα για το ΚΔΑΗ και τζάμπα θα γίνουν οι κατασκευές από το Ταμείο του Δήμου. Κύριε Νονόπουλε, γιατί η περιφέρεια έχει προβλέψει στο σχεδιασμό της που θα πάει το υπόλοιμα? Βεβαιότατα. Δεν μπορεί η διαχείριση η ολοκληρωμένη να μην έχει προβλέψει που θα πάει σε νόμιμους χιτή το υπόλοιμα. Και έχει προβλέψει τρεις από ό,τι γνωρίζω στην περιφέρεια Πελοποννήσου όπου θα πηγαίνει το υπόλοιμα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε η νόμιμη χιτή αυτή που έχει προβλέψει Τέρνα να πάρουν αύριο το πρωί τα σκουπίδια της Κορίνθου και να τα μεταφέρουν εκεί? Αν συνεννοηθεί ο Δήμος Κορινθίων με την Τέρνα και το ΣΔΙΤ όταν δημιουργηθούν οι χιτοί, γιατί δεν υπάρχουν, βεβαίως, βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Η σύμβαση με την Τέρνα και το ΣΔΙΤ κτλ. Δεν υποχρεώνει το Δήμο Κορινθίων να δώσει το 100% των σκουπιδιών. Υπάρχει μια ρήτρα ελάχιστης ποσότητας που πρέπει να δώσει και από ό,τι μου είπε στο ΦΟΤΣΑ είναι κάτι το οποίο θα προσδιοριστεί με μια αναλογιστική μελέτη. Ένα μέρος μόνο των σκουπιδιών θα δίνει. Το άλλο μέρος θα το διαχειρίζεται ο ίδιος ο Δήμος. Αλλά νόμιμα.
και σε συνεργασία με την Τέρνα ή την οποιαδήποτε Τέρνα αναλάβει την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει τους αδειοδοτημένους χιτή. Και αν σας ζητηθεί αύριο το πρωί από τον κύριο Πνευματικό να κάτσετε σε ένα τραπέζι να βρείτε μια λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης τοπικής, θα το κάνετε, έχετε άποψη και λύση? Φυσικά έχουμε και το είχαμε προτείνει και στις εκλογές και πολλές φορές το έχω επαναλάβει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά. Και μια τελευταία, συγγνώμη, πολύ σοβαρή ερώτηση για μένα. Θέλω την άποψή σας για κάτι πολύ σημαντικό. Η προσωπική κόντρα έχει φτάσει στα ύψη και σε μάλιστα σε απρέπειες. Απ' τη μία μιλάμε για το πόσο χαμηλά είναι ο Τατούλης στο Γκάλοπ και δεν θα αναβρεθεί. Και απ' την άλλη, η κυρία Νικολάκου πριν από λίγο είπε σε μένα ότι ο κ. Πνευματικός ήρθε η ώρα να παραιτηθεί και να αναλάβει κάποιος άλλος τη διοίκηση του Δήμου. Πώς τα ακούτε αυτά? Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι, και το έχω πει πολλές φορές, όχι μόνο σήμερα, οι προσωπικές σχέσεις που έχει ο κύριος Τατούλης με τον κύριο Πνευματικό, με την κυρία Νικολάκου, ο κύριος Πνευματικός, δεν πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργία του Δήμου και της Περιφέρειας. Εκείνο που χρειάζεται η σχέση να είναι θεσμική, να λειτουργούν θεσμικά. Ο κύριος Πνευματικός έχει κάνει μέγα λάθος να έχει προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις του με την Περιφέρεια, αλλά και με άλλους Δήμους, το είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ρήξη, η διαμάχη, οι μηνύσεις, οι διαφωνίες κάνουν κακό στους δημότες, στα συμφέροντα των δημοτών. Και πρέπει ο κύριος Πνευματικός, αν δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, στις διάφορες συναντήσεις να στέλνει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Αν ο ίδιος μπορεί να συγκρατηθεί και να συζητήσει σωστά και με επιχειρήματα διάφορα ζητήματα, μια χαρά είναι. Αν δεν μπορεί, ας στέλνει τους αντιδημάρχους μέχρι τις εκλογές. Που στις εκλογές οι πολίτες στο Δήμο Κορινθίων θα επιλέξουν ποιος θέλουν να είναι ο επόμενος δήμαρχος για να τους διοικήσει. Μια και μιλήσατε λοιπόν για τις σχέσεις, υπάρχει το θέμα που ανέφερε και χθες ο κ. Πνευματικός, ότι έχει διαφορετική αντιμετώπιση στο Λουτράκι, έχει διαφορετική αντιμετώπιση πλέον ο Δήμος Καλαμάτας από το Δήμο Κορινθίων. Δηλαδή ότι οι προσωπικές σχέσεις του κ. Τατούλη με τον κ. Πνευματικό τιμωρούν αυτή τη στιγμή το Δήμο Κορινθίων. Και μιλάμε για τα δίχτυα, για τις τσούχτρες που θα δοθούν αρκετά χρήματα στο Λουτράκι για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ολοκληρωμένα, την ίδια στιγμή που η Κόρινθος θα αφαιθεί στη ειδική της τύχη. Η Κόρινθος, είπα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό εξαιρείται ή εξαιρείται από πολλά και σημαντικά έργα που είναι χρήσιμα για τους δημότες του Δήμου Κορινθίων. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε για τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Ο Δήμος Κορινθίων αυτοεξαιρέθηκε, δεν ζήτησε να συμμετάσχει στα προγράμματα της περιφέρειας και έχασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ένας μεγάλος αριθμός από συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Επίσης, εξαιρείται ο Δήμος Κορινθίων γιατί δεν συζητά, άμα δεν συζητά διάφορα θέματα, πώς θα πάρει προγράμματα ή θα προχωρήσει έργα. Και βεβαίως να πάρει ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, χρήματα από την περιφέρεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις τσούχτες, αλλά να πάρει και ο Δήμος Κορινθίων και όλοι οι άλλοι Δήμοι που τα έχουν ανάγκη. Αλλά βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ο κ. Πνευματικός να μην τσακώνεται, να μην χαλάει τις σχέσεις του, να μην δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις και μηνύσεις με διαφόρους Δήμους, Περιφέρεια, Υπουργείο. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις κακές για τους δημότες. Η δική μου προσέγγιση είναι η προσέγγιση της ηρεμίας, της ψυχραιμίας, της λογικής και της θεσμικής αντιμετώπισης. Επειδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή δεν μας τιμωρεί ο Τατούλης. Ο Πνευματικός δεν ζητάει να μπουν αυτά τα έργα στην Κορινθία. Και τα δύο συμβαίνουν. Και τα δύο συμβαίνουν. Σας είπα, αυτό εξαιρείται ο Δήμος Κορινθίων από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, εξαιρείται από άλλα προγράμματα, γιατί δεν κάθεται να συζητήσει με τους αρμόδιους της περιφέρειας αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσουν τα έργα. Άμα δεν συζητάει ο Δήμος, πώς θα προχωρήσουν τα έργα?